Ένα τιτάνιο έργο ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα σχετικά με τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι πληγέντες από τον Ντάνιελ προς την κρατική αρρωγή. Ο κύριος Κουρέτας επεσήμανε ότι μόνο στο 2% από τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι τους, ενώ 10% είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Θεσσαλίας. Είναι καλό να έχει κανείς αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να έχει τους ανάλογους πόρους. Όταν σου φέρουν 180-200 ανθρώπους να τους στεγάσεις, αυτά δεν γίνονται να τους στεγάσουμε πάνω στο κεφάλι μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε χώρο, να τους πάρουμε κομπιούτερ, να τους πάρουμε γραφεία. Αυτά δεν γίνανε σε χρόνο μηδέν. Θέλανε κάποιο χρονικό διάστημα. Και υπόψη ότι ο έλεγχος για τον Ιαννό ολοκληρώθηκε πριν από 2,5 μήνες. Και εδώ έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Σχεδόν ολοκληρώσει. Είναι δηλαδή ένα τιτάνιο έργο, το οποίο για κάποιους φαινόταν και αδύνατο. Και όμως οι υπηρεσίες με τους υπαλλήλους και με όλο το προσωπικό και με τους χωρικούς και τους εμπλεκόμενους, νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο πλέον. Στη συνέχεια, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας παρουσίασαν αναλυτικά για την κάθε περιοχή τα στοιχεία των δράσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, τόνισαν οι κυρίες Μαρία Γαλιού και Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Εδώ λοιπόν εμείς θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τα στελέχη, όπως προείπε και ο Περιφερειάρχης, τα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που έκανε ένα τιτάνιο αγώνα για την ολοκλήρωση μιας δύσκολης διοικητικής διαδικασίας. Εδώ έχουν δουλέψει 14 δημελή κλιμάκια με εντατικούς ρυθμούς όταν άλλαξε ο νόμος και μπόρεσαν και γίνανε δημελή μετά την απόφαση του Υπουργού. Και εμείς είμαστε έτοιμοι στα δικαιολογητικά της τελικής επιχορήγησης, μόλις θα ξεκινήσει, να δώσουμε τους υπόλοιπους φακέλους. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε και το Δεκέμβριο. Τα στοιχεία για τις δικές τους περιοχές παρουσίασαν επίσης η κυρία Χρύσα Ντιντή και ο κύριος Κώστας Τέλιος, υποστηρίζοντας ότι το έργο τους βρίσκεται στο τέλος. Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ευχαριστεί όλους όσους συνεργάστηκαν σε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα και θα είμαστε έτοιμοι μόλις ανακοινωθεί και είναι έτοιμη η πλατφόρμα για την πλήρη αποζημίωση, να καταβληθεί η πλήρη αποζημίωση. Στην Καρδίτσα είχαμε 1.626 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 51 μπήκαν αρχείο, φάκελοι έχουν υποβάλει 1.380 επιχειρήσεις, ο αριθμός φακέλων με δικαιολογητικά τα οποία λείπουν είναι 82, δηλαδή είμαστε στο στάδιο όπου περιμένουμε να μας φέρουν κάποια δικαιολογητικά, και 73 επιχειρήσεις είμαστε στο στάδιο της επεξεργασίας των δικαιολογητικών που μας έχουν φέρει. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και στις 7.749 επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που υπέβαλαν αίτημα αποζημίωσης έχει διενεργηθεί ήδη αυτοψία, ενώ από τα 35.644 αιτήματα που υποβλήθηκαν από αγρότες, αυτοψία έγινε στα 33.149.